Οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις να αγοράσουν κάτι να μπουν σε μία σχέση, βασισμένη στο συναίσθημα, και χρησιμοποιούν τη λογική για να δικαιολογήσουν, να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr, και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους να απλοποιήσουν τη ζωή τους, τη δουλειά τους, τις σχέσεις τους ή οτιδήποτε είναι σημαντικό για αυτούς. Συνηθίζουμε να κάνουμε τα πράγματα πιο πολύπλοκα από ό,τι είναι, και αυτό που θέλω να πετύχω με αυτά τα βίντεο είναι να σε βοηθήσω να πετύχεις τη ζωή σου και στην εργασία σου με απλό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους δύσκολους και τοξικούς ανθρώπους. Οι ποιοτικοί άνθρωποι είναι χαλαροί, εύκολο να βρίσκεσαι μαζί τους, είναι εύκολο να συνεννοείσαι μαζί τους, είναι εύκολο να επικοινωνείς μαζί τους και είναι ευέλικτοι. Είναι πολύ σημαντικό να βρεις κάποιον συνεργάτη, σύντροφο, φίλο που να είναι ευέλικτος. Αν συναντήσεις ανθρώπους που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να τους αφήσεις να φύγουν. Ναι, μπορεί να έχουν άλλα χαρακτηριστικά, να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά μπορείς και καλύτερα. Με αρκετό χρόνο, αρκετή εξάσκηση και αν βελτιώσεις κάποια περισσότερα χαρακτηριστικά του εαυτού σου, θα βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο για τον εαυτό σου. Κάποιες φορές θα πρέπει να αφήσεις κάποιους ανθρώπους να φύγουν από τη ζωή σου, να τους αφήσεις ελεύθερους. Και όχι μόνο στις σχέσεις με κάποιο σύντροφο, αλλά επίσης και με εργοδότες, με υπαλλήλους, με φίλους, ακόμα και συγγενείς. Όπως λέει ο Τόνι Ρόμπινς, αγάπα την οικογένειά σου, αλλά επίλεξε αυτούς που κάνεις παρέα. Θέλεις να είσαι με ανθρώπους που προσθέτουν αξία στη ζωή σου. Οι άνθρωποι χαμηλής ποιότητας είναι απαιτητικοί, είναι χειριστικοί, είναι δύσκολοι, είναι άκαμπτοι, παθητικοεπιθετικοί και συνεχώς εστιάζονται στο να μειώσουν την ευτυχία και την επιτυχία σου. Οι καλοί άνθρωποι σε χτίζουν, ενώ οι τοξικοί άνθρωποι σε γκρεμίζουν. Αν έχεις χαμηλή εικόνα για τον εαυτό σου, θα προσελκύσεις τοξικούς ανθρώπους γιατί για να επιβεβαιώσεις τις πεπιθήσεις που έχεις για τον εαυτό σου. Αν έχεις καλή εικόνα για τον εαυτό σου, απλά δεν θα ανεχτείς τοξικούς ανθρώπους κοντά σου, ανθρώπους που σε κακομεταχειρίζονται. Μάλιστα, θα τους αποθήσεις με το ποιος είσαι. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου και την αυτοεκτίμησή σου είναι να εστιαστείς στο να είσαι σε μια ήρεμη και χαρούμενη κατάσταση πρώτα. Μετά θα προσελκύσεις ανθρώπους στη ζωή σου που αντικατοπτρίζουν τη θετική σου αντίληψη, σε αντίθεση με το να είσαι δυστυχισμένος και να προσπαθείς να προσελκύσεις ανθρώπους που θα σε κάνουν εκείνη ευτυχισμένη. Δεν μπορείς να προσελκύσεις ευτυχισμένους ανθρώπους που προσθέτουν αξία στη ζωή σου, αν πρώτα εσύ δεν είσαι ευτυχισμένος. Η πιο σημαντική σχέση που θα έχεις ποτέ στη ζωή σου είναι η σχέση που έχεις με τον εαυτό σου. Θα πρέπει να είσαι σε ένα μέρος μέσα σου όπου αγαπάς και εκτιμάς και φροντίζεις τον εαυτό σου, γυμνάζεσαι, τρως υγιεινά και θέλεις να είσαι ο καλύτερος εαυτό σου για εσένα. Και το να προσελκύσεις έναν ή μία σύντροφο με καλές αξίες, να προσελκύσεις ποιοτικούς φίλους, να προσελκύσεις μια ποιοτική εργασία, να προσελκύσεις ποιοτικούς πελάτες και συνεργάτες, θα είναι ένα πρόσθετο όφελος, μια παρενέργεια του να είσαι γαμάτος άνθρωπος. Πρώτα γίνεσαι γαμάτος και μετά προσελκύεις τέτοιους ανθρώπους στη ζωή σου. Και να θυμάσαι τον κανόνα, δεν επιτρέπονται τα δράματα.